Σας ευνηδιάζουμε και εσάς, γιατί η Γιώτα μας το είχε από τα σφράγια στο μυστικό μέχρι να γίνει αυτή η τηλεφωνική με το συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος μιλάει για κύκλωμα εκβιαστών κοριτσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν παρουσία σας να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να πάρετε κι εσείς θέση, να πούμε κι εμείς την άποψή μας, αλλά το σημαντικό είναι πως αυτός ο άνθρωπος δέχεται, όπως λέει η Γιώτα, να μιλήσει μόνο στην εισαγγελία. Παρακαλώ. Εσείς τι γνωρίζετε για την υπόθεση της φοιτήτριας της Γαλήνης που έπεσε από τον ένατο όροφο της φοιτητικής εστίας? Υπάρχει κάποιο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που εκβιάζει κορίτσια? Φυσικά, όχι μόνο κορίτσια, υπάρχουν εκβιάζει κυκλωματίες. Το συγκεκριμένο κύκλωμα πώς συνδέεται με το θάνατο της Γαλήνης? Η κοπέλα με την οποία εσείς μιλήσατε γνώριζε τη Γαλήνη? Αυτό δεν ξέρω. Ξέρω απλώς ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά. Όπου πάει δουλειά, τη διώχνουν. Ότι υπάρχει αυτό ο οποίος στο βγάλει φωτογραφίες της Αφιλή. Υπάρχει δηλαδή κάποιος νεαρός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Το ίδιο πράγμα, όπως είναι, ήταν η Ισλαμία, ο Χάκερ μαζί με τον αστυνομικό και πήγανε στο Βρεβενά φυλακή, το ίδιο πράγμα είναι και αυτή η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα μιλάτε για ένα κύκλωμα που φωτογραφίζει τις κοπέλες και στη συνέχεια τις εκβιάζει. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πολλά άτομα, δεν είναι ένα μόνο. Η κοπέλα ήρθε σε εσάς για δουλειά και σας είπε για το κύκλωμα. Ναι, σωστά, σωστά. Για τη Γαλήνη τι γνωρίζετε? Εγώ τι μου είπε, είναι ότι αν ψάξουν το σπίτι του, θα βρουν τα πάντα εκεί πέρα μέσα. Η συγκεκριμένη κοπέλα με την οποία βρεθήκατε, σας είπε ότι αν ψάξει αστυνομία στο σπίτι ενός νεαρού άντρα που έχει τα στοιχεία του, θα βρει και στοιχεία από την υπόθεση της Γαλήνης και φωτογραφίες της και βίντεο. Σωστά. Αυτό σας είπε. Όχι μόνο. Όλο αυτό το διάστημα, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη δημοσιότητα και απασχολεί και τη δικαιοσύνη, η υπόθεση της Γαλήνης, συνεχίζουν ανεξέλεγκτα τη δράση τους, γνωρίζετε? Φυσικά, φυσικά. Δεν έχει σημασία τίποτα αυτό. Εάν σας ζητήσουν οι αρχές να καταθέσετε, εάν σας φωνάξει ο εισαγγελέας. Άμεσα, άμεσα. Θέλετε να καταθέσετε, άμεσα. Μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία σας στις αρχές. Άμεσα. Υπάρχει μήνυση, καταλάβετε και λοιπόν ένα πράγμα μου. Υπάρχει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της πρακτίας και που πήγε συγκεκριμένο άτομο και έκανε μήνυση συγκεκριμένο άτομο με το όνομά του κανονικά, η μήνυση αυτή βγήκε έξω. Έχει μείνει συζητάρει από εδώ και 2,5-3 χρόνια. Δεν έχει πάει πουθενά. Έχει μηνυθεί το συγκεκριμένο άτομο, λέτε. Και πάντα διαγράφονται, εξαφανίζονται οι μηνύσεις. Διαγράφονται, είναι σωστά. Και έχει μηνυθεί 3 φορές το ίδιο άτομο και την ίδια περίπτωση αυτή εδώ πέρα που έπαξε το χωριστάκι. Για εκβιασμό δηλαδή νεαρών κοριτσιών. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν έχει. Υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν μηνύσεις. Μπορώ να σας δώσω εγώ. Σε ποιο αστυνομικό τμήμα έγινε αυτό? Πόσο ετών είναι οι κοπέλες? Είναι νεαρά κορίτσια? 23, 24. Τα οποία πώς θα πείθουν να φωτογραφηθούν? Αυτό δεν το ξέρω. Άρα εσείς κάνετε λόγο για ένα κύκλωμα εκβιαστών που δρά ανενόχλητο στη Θεσσαλονίκη. Από πόσα άτομα αποτελείται σύμφωνα με τις πληροφορίες σας και με όσα γνωρίζετε το συγκεκριμένο κύκλωμα? Είναι 7-8 άτομα. Μπορεί και παραπάνω. Η μία είναι μια λογίστρια που τη βάζουν στις εταιρείες μέσα για να δουν, να δει τι οικονομικά στοιχεία έχει η εταιρεία. Ο άλλος είναι ο Πάκερ, ο οποίος κάνει και αυτός δουλειά στην εταιρεία για να δει και αυτός τα περισσότερα. Μετά μπορεί και παίρνει ό,τι στοιχεία μπορεί να παίρνει μέσω Ιντερνετ για να πηγαίνει σπίτι του. Και μετά αρχίζει ο αστυνομικός και σου λέει ότι η εταιρεία έχει πρόβλημα, προστάθηκε προς το άλλο, δώσουμε 200-300 για να δούμε ότι μετά θα συμβάλλουν πατιώνες. Μάλιστα, άρα μιλάτε για κύκλωμα που τα πλοκάμια του έχουν διεισδύσει στους κόλπους της αστυνομίας. Ναι, φυσικά.